Παρότι η συζήτηση και η παραφιλολογία γύρω από τι ήθε του ψηφοδελτίου τη Νέα Δημοκρατία στην Ξάνθη που θα γίνουν εκλογέ αναφέρει διάφορα άλλα ονόματα, δημοσίευμα τη καθημερινή κινείται σε εντελώ αντίθετη κατεύθυνση. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα, στο πλαίσιο του ανοίγματο που επιχειρείται από την Νέα Υγεσία σε νέα πρόσωπα, ο 40χρονο οικονομολόγο Μιχάλη Πουσπουρίκα από την Ξάνθη φέρεται να είναι από τα πρόσωπα που κλειδώνουν για το ψηφοδέλτιο του κόμματο. Στο δημοσίευμα, το όνομα του Μιχάλη Πουσπουρίκα αναφέρεται μαζί με αυτό του 35χρονου κομμωτινέου Δημοτικού Συμβούλου Αντώνη Γραπάνη, που εμφανίζεται να στελεχώνει το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο τη Ροδόπη, αλλά και τη 30χρονη Χρυσή Μπαχαρίδου από την Ορεστιάδα, που είναι γνωστό ότι θα είναι επίση υποψήφια στον Εύρο. Οι προσβάσει του Μιχάλη Πουσπουρίκα στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία είναι γνωστέ από την εποχή τη σταδιοδρομία του στην ΟΝΕΔ, αλλά δεν έχει πιστοθεί σε κάποια από τι ομάδε του κόμματο κοντά ή μακριά στη Νέα παρότι έχει βρεθεί ανοιχτά στου υποστηρικτές του Κυριάκου Μητσοτάκη στο δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών. Άλλο όπως δήλωσε και ο ίδιο ο Κυριάκο Μητσοτάκη κατά την πρόσφατη συνάντησή του με την Επιτροπή που οργάνωσε το συνέδριο τη Νεολαία του Κόμματο, η επόμενη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να είναι ηλικιακά η πιο νέα στην ιστορία του κόμματο. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να δοθεί σε νέου ανθρώπου περισσότερε ευκαιρίε από αυτέ που είχαμε μέχρι σήμερα. Είχε προηγηθεί μια περίπου εβδομάδα πριν τοποθέτηση στο συνέδριο επανίδρυση τη ΟΝΕΔ, όπου ζήτησε από την Νεολαία να είναι στην πρώτη γραμμή. Η επανάληψη μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα τη συγκεκριμένη πρόθεση δείχνει πω το αίτημα τη ηλικιακή ανανέωση των ψηφοδελτίων δεν είναι κάποια φωτοβολίδα τη στιγμή, αλλά μία από τι προτεραιότητε του Πρέδρου τη Νέα Δημοκρατία που είχε θέσει από την πρώτη στιγμή τη εκλογή του. Για να πάρει σάρκα και ωστά αυτή η στρατηγική επιλογή του κ. Μουτσοτάκη, οι στενοί συνεργάτε του έχουν ήδη αρχίσει την αναζήτηση νέων ανθρώπων που στι εκλογικέ λίστε. Όπως λένε οι ψηλόβαθμα στελέχη της Πυραιός, η νοοτροπία δεν είναι να γίνει κάτι τέτοιο με ποσοτικά κριτήρια αλλά με ποιοτικά όπως η επαγγελματική διαδρομή και η αποδοχή των τοπικών κοινωνιών. Ο κύριο Μητσοτάκη άλλωστε, μιλώντας στην επανειντριχή σαν ολέο του κομματός του, αντικατέστησε πολλές αναφορές στην λέξη «ονέδημα», αναφορές στη νέα γενιά κάτι που σημαίνει πως η αναζήτηση δεν γίνεται μόνο μέσα από το κομματικό φυτόριο, αλλά και ανάμεσα στους ανθρώπους που δεν έχουν ως προαπαιτούμενο κομματικά ένσημα. Αυτό, ωστόσο, όπω λένε πηγές της Πυραιός, παρουσιάζει μια δυσκολία, αφού άνθρωποι με διαπιστευτήρια δείχνουν μια επιφυλακτικότητα στο να μπουν στη διαδικασία να είναι υποψήφιοι σε εκλογές. Και αυτό είναι ένα στίχημα που πρέπει να κερδιθεί στο εγγύη Στο πλαίσιο αυτό, η αναζήτηση τελέχων των ψηφοδελτίων που έχει ξεκινήσει θα συνεχιστεί και θα έχει πολλά ακόμα στάδια. Υπάρχουν ωστόσο πρόσωπα τα οποία φαίνεται πω έχουν κλειδώσει για τι επόμενε λίστε. Στην προσπάθεια αυτή εντάσσεται και η διαρροή από τη Νέα Δημοκρατία των Ονομάτων που φαίνεται να έχουν κλειδώσει για τι επόμενε εκλογέ μεταξύ των οποίων και του Μιχάλη Πουσπουρίκα. Πάντω από την πλευρά του ίδιου δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο για το δημοσίευμα και ούτε έχει εκδηλώσει πρόθεση για να δραστηριοποιηθεί ή όχι στην κεντρική πολιτική σκηνή.